προτείνω να πάμε και σε άλλη σύνδεση, μιας και μας άνοιξε έτσι η όρεξη με τον Κλεάνθη, και να πάμε στην ξεχωριστή Σύφνο. Πόσο την αγαπάμε, πόσο αγαπάμε αυτό το νησί και τη Σύφνο συγκεκριμένα, να βγούμε εκτός Κρήτης και να συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ναδάλι. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Μας αγαπάτε, σας αγαπάμε και εμείς πολύ όμως. Λέμε γενικά, κάθε φορά. Λέμε γενικά πόσο τυχεροί είμαστε εδώ στην. Το έχω ξαναπεί για τη Σύφνο, πόσο τυχεροί είμαστε εδώ στην Κρήτη, αλλά είστε κι εσείς αντίστοιχα πολύ τυχεροί. Νομίζω ναι. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα στοιχεία και εσείς και εμείς όσον αφορά στα τοπία, όσον αφορά στην παράδοση, όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, στις ευκαιρίες που δίνονται στους επισκέπτες μας για να περπατήσουν στα μοναδικά μονοπάτια, στα ήθη και στα έθιμα, στην κουζίνα, αστρονομία, όπως ξέρετε. Η κίνηση, να ξεκινήσουμε λίγο με την τουριστική κίνηση τώρα. Σήμερα είμαστε 13 Ιουλίου 2022. Πώς πάνε τα πράγματα? Πάνε αρκετά καλά. Έχουμε αρκετό και από τις 15 Ιουλίου και μετά, σε 2-3 μέρες δηλαδή, περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε πληρότητα 100%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά καλά. Ξέρετε, όταν μιλάμε για Σύφνο, το μυαλό όλων πηγαίνει και στους Έλληνες και στον εσωτερικό τουρισμό. Φέτος, από ό,τι μαθαίνω, πηγαίνουν εξαιρετικά τα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και Έλληνες αρκετούς, αλλά έχουμε και Αμερικάνους, ιδιαίτερα πολλούς φέτος, μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες χρονιές. Και Γάλλους και Άγγλους. Υπάρχει επισκεψιμότητα από πολλές διαφορετικές χώρες και από την Ελλάδα φυσικά. Σε κάθε συζήτηση που ανοίγουμε πλέον για τον τουρισμό και με αυτοδιοικητικούς, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που έχει να κάνει με την επέκταση της τουριστικής περίοδου και με την εξής παράμετρο, την παράμετρο του θεματικού τουρισμού. Η Σύφνος που έχει καταλήξει, πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της με αυτόν τον στόχο, δηλαδή να επεκταθεί η σεζόν? Με πάρα πολλούς τρόπους, και ένας από τους τρόπους αυτός είναι ο τουρισμός που συνδέεται με τα μονοπάτια, με ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών εξαιρετικό, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, και η πρόθεση είναι να μεγαλώσει κι άλλο με δραστηριότητες που συνδέονται τόσο με τα μονοπάτια όσο και με τον αθλητισμό ή τη γαστρονομία ή κάποιες έτσι εκδηλώσεις, συνήθειες και έθιμα. Ωστόσο, οι δύο προηγούμενες χρονιές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επέβαλε η πανδημία δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουμε με αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολλά τα δημοσιεύματα, να αλλάξω λίγο την ατζέντα της συζήτησης, να το πάμε λίγο πιο εναλλακτικά, για το παραδοσιακό πιάτο της Σύφνου, σωστά. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα με τα ρεβίθια, με την έλλειψη. Τι ισχύει, πού πηγαίνουμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Σύφνος καλύπτει όχι πλήρως τις ανάγκες της, αλλά υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες καλλιεργούν ρεβίθια, πολύ λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Καλύπτουν ουσιαστικά οικιακές ανάγκες και κάποιοι βοηθούν και τους φίλους τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή η ρεβιθάδα έχει μπει αρκετά πια και στα εστιατόρια, στην κουζίνα των εστιατορίων, σίγουρα υπάρχει ανάγκη της προμήθειας από το εμπόριο. Για την ώρα στο νησί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα, αλλά από ό,τι διαβάζουμε και εμείς φοβόμαστε ότι θα προκύψει στο μέλλον. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ στους τηλεθεατές μας, στους κριτικούς στην Ελλάδα, ποιο είναι το μήνυμα της Σύφνου αυτή τη στιγμή? Το μήνυμα της Σύφνου είναι ότι τους περιμένουμε, και μάλιστα επειδή το Σεπτέμβριο θα κάνουμε και το φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας, ελπίζουμε φέτος κανονικά όπως τις προηγούμενες χρονιές. Τους περιμένουμε εκεί να δοκιμάσουμε τις γεύσεις, τις δικές σας, να δοκιμάσετε τις δικές μας, και όλοι μαζί να στρώσουμε ένα όμορφο τραπέζι για τους επισκέπτες μας από παντού. Η Κρήτη πάντα δίνει όταν έρχεται στο νησί ένα ιδιαίτερο τόνο, και πραγματικά ανυπομονούμε να τους συναντήσουμε. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα. Λοιπόν, και